μεγάλη Τετάρτη με όλη τη σημασία του διέξοδο. Μεγάλες οι ζημιές σε στάβλο στο Αμαριανό Ηρακλείου, ο οποίος στυλίχθηκε στις φλόγες. Όλα ξεκίνησαν σύμφωνα με τον πρόεδρο του χωριού και τον ιδιοκτήτη του στάβλου από δύο καλώδια της ΔΕΗ, τα οποία κόπηκαν εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων και έπεσαν μέσα στο χώρο όπου βρίσκονταν κατσίκες. Ο ιδιοκτήτης εντόπισε το πρόβλημα όταν πήγε να ταΐσει τα ζώα του. Το πρωί πήγα εγώ στο στάβλο να ταΐσω με τα ζώα, 9 παρά ήταν, με τη σύζυγό μου. Και πήγα να ανοίξω το στάβλο, να ανοίξω το λουκέτο και σαν αυτό το χέρι μου. Σαν την υποδειξία, δηλαδή σαν ένιωσα ένα δείξιμο στο χέρι μου. Και μου λέει η σύζυγο, δεν λέει στα καλώδια που έχουν σπάσει πάνω, και χύσανε πολύ αέρα, νότος πάρα πολύ εδώ πέρα. Δύο καλώδια είχαν πέσει πάνω στο στάβλο του ιδιοκτήτη πίσω στο στάβλο. Ναι, 20 τα ζώα. Ναι. Πήρα λοιπόν τη τηλέφωνο το βρίσκω, λέω το περιστατικό είναι έκτακτο. Μου λέει εντάξει, θα ενημερώσουμε, αρχίσει κατευθείαν συνεργείο. Δύο ώρα το μεσημέρι είχε πάρει φωτιά στο στάβλο. Δεν είχαν έρθει ούτε το ρεύμα είχαν κόψει, ούτε είχαν έρθει να δουν ούτε καν τι γίνεται. Λίγες ώρες μετά την ενημέρωση της ΔΕΗ από τον πρόεδρο του Αμαριανού, όπως καταγγέλει ο ίδιος, σήμανε ο συναγερμός και αυτό γιατί εξαιτίας των κομμένων καλωδίων προκλήθηκε η φωτιά. Στο σημείο άμεσα έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να σβήσουν τις φλόγες, επιχείρηση που δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί αφού το ρεύμα δεν είχε κοπεί. Έρχεται η πυροσβεστική, η ΔΕΗ ακόμα έχει κόψει καν το ρεύμα. Πώς να επιχειρήσει η πυροσβεστική με δύο οχήματα. Και τελικά ο στάβλος καεί και ολοσχερός. Το σάρμα είναι συνδεής. Πάρισε ένα έρθει να κλείσει το φωτισμό των εξωτερικών, να φτιάξει τα καλώδια. Ο απολογισμός από το περιστατικό που συνέβη μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα είναι τραγικός. Εκεί πέρα έχω εγώ τροφές, έχω ξύλα και ζώα μέσα, τα ζώα που καήκαν όλα τα ζώα μου εκεί πέρα. Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος του χωριού, για το συμβάν που είχε ως αποτέλεσμα να μην μείνει τίποτα όρθιο μέσα στο στάβλο, θα κινηθούν νομικές διαδικασίες.